Της κυκλοφορίας του νέου σας βιβλίου «Άσωτος Υιός», ο οποίος κυκλοφόρησε και σκορπά πανικό στην κοινότητα. Ναι. Λοιπόν, να δούμε έτσι λίγο το τι σας όθησε στο να εκδώσετε βιβλίο για όλα αυτά. Είναι, τα βλέπουμε κιόλας, κυρίες και κύριοι, από τα σκίτσα του κύριου Μητίδη, που αφορούν κυρίως τα του κορονοϊού, τα οποία έτσι με τον δικό σας τρόπο στέλνετε ποικιλοτρόπως μηνύματα εκεί και όπου πρέπει. Ναι. Δεν είναι το πρώτο βιβλίο που βγάζω. Έχω εκδώσει 13 βιβλία, ναι. Τα 10 στην Κύπρο, τα 3 στην Ελλάδα. Έτσι, κάθε χρόνο τέτοια εποχή είναι έχει γίνει πια θεσμός να βγάζω ένα βιβλίο με τα σκίτσα της χρονιάς που πέρασε. Έτσι, αν κάποιος θα ενδιαφερθεί να δει τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν το 20 είναι, και να τα δει με ένα χιουμοριστικό τρόπο, ναι, αυτό είναι όντως μια καλή επιλογή. Ναι. Συνεπώς, γι' αυτό λέω ότι για το 2020, λόγω του κορονοϊού, είναι ο Άσωτος Υιός. Ως επιτοπλίστο σχολιάζεται αυτές τις εξελίξεις. Ακριβώς. Με πολλή δόση βεβαίως διαφθοράς. Ναι, ακριβώς όπως το αναφέρατε. Το 75% του βιβλίου είναι για τον κορονοϊό και το 25% για τη διαφθορά. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι η χρονιά αυτή θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί σαν χρονιά του κορονοϊού. Δηλαδή, από τον Μάρτιο μιλάμε που υπάρχει ο κορονοϊός και στην κοινότητα και μας ταλαιπωρεί και αυτό εδώ όντως επηρέασε όλο το 20. Ναι. Και τώρα η σάτυρα, τα σκίτσα που προσπαθούν έτσι δίνουν και μια άλλη οπτική γωνία στο όσα ζούμε και μια άλλη διάθεση στον κόσμο που βλέπει. Βλέπω και τα σχόλια κάτω από τα σκίτσα σας, τα αναφέρετε στο προσωπικό σας λογαριασμό στο Facebook. Ακριβώς. Και διαβάζω κάτω και τα σχόλια των πολιτών. Είναι ένα είδος, αν θέλετε, χαλάρωση μέσα σε όλο αυτό που ζούμε. Ναι, όπως λένε οι γιατροί, το καλύτερο φάρμακο για την κατάθλιψη γενικά είναι το χιούμορ, το γέγιο κατ' επέκταση, και είναι το μόνο φάρμακο το οποίο δεν έχει παρενέργειες. Ναι. Τώρα, καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας σας ως σκητσογράφος, κύριε Μητίδη, γιατί δημοσιεύατε και σε καθημερινές εφημερίδες, δεχθήκατε ποτέ κριτική ή πίεση από την εκάστοτε κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο καυστικά σχολιάζατε την επικαιρότητα? Ναι. Το εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι τα μηνύματα για παρεμβάσεις δεν ερχόντουσαν απευθείας σε μένα, αλλά μέσω του διευθυντή του αρχισυντάκτη, συνήθως μέσω του διευθυντή. Οπότε, μέσα από την όλη περιρρέωση ατμόσφαιρα και πρακτική, καταλαβαίνεις ότι ναι, κάτι συμβαίνει, ας πούμε, με το όλο θέμα. Βεβαίως, με την πάροδο του χρόνου που έχουν αλλάξει και τα εργαλεία. Δηλαδή, προηγούμενα, πριν από κάποιες δεκαετίες, το σκίτσο ήταν εκεί, πριν από 15 χρόνια, για παράδειγμα. Ενώ τώρα ξεκινά και η κριτική μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, ακριβώς. Έχει μεταφερθεί βασικά. Το γεγονός είναι το εξής, ότι όταν οι εφημερίδες παρέδωσαν τη σκυτάλινη στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ξέχασαν να βάλουν τους σκητσογράφους μαζί τους. Έτσι είναι γεγονός ότι και η Ελλάδα που είχε ένα τόσο μεγάλο αριθμό γελιογράφων, σκητσογράφων γελιογράφων, ξαφνικά ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι περισσότεροι έχουν τον προσωπικό τους λογαριασμό. Ναι. Τώρα, κύριε Μητίδη, διαβάζοντας τον Άσωτον Υιό, δεν ξέρω αν είναι σε κάθε σας. Έχω ξεχωρίσει αυτό το μόνο του το σκίτσο που λέει «Δύσκολη καιρή για σκητσογράφους, σαντηρίζεις τους γκέι, είσαι ομοφοβικός, σαντηρίζεις το αντίθετο φύλο, είσαι σεξιστής, σαντηρίζεις τους μετανάστες, είσαι ρατσιστής, σαντηρίζεις την εκκλησία, είσαι άθεος. Έλεος, ρε, υποκριτές, γίνατε όλοι λογοκριτές».
Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι θα το πείτε ότι ό,τι και να γίνει πλέον έτσι όπως ζούμε με αυτή την ένταση, για οτιδήποτε ασκείται κριτική. Ακριβώς. Ενώ δεν είναι αυτή η λογική της σάτυρας και της ελευθερίας του λόγου. Ακριβώς. Μα είναι αυτό το πράγμα, το ότι οι ορισμένοι έχουν παρεξηγήσει τα πράγματα. Δηλαδή, οτιδήποτε κάνεις, το οποίο, δηλαδή, αν πάμε χρόνια πίσω, θα δούμε ορισμένες ελληνικές ταινίες που κανονικά δεν πρέπει να παίζονται, γιατί είναι τόσο ρατσιστικές, σεξιστικές ή οτιδήποτε, ναι. Ακόμα και τραγούδια, τα οποία, ναι, ήταν μια άλλη εποχή, αλλά υπήρχε μια ελευθερία. Εδώ τώρα προσπαθούν με έναν, είναι ένας τρόπος για να επιβάλλουν μια λογοκρισία σε όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, και υπάρχει και ιδιαίτερα στους σκετσογράφους, ο οποίος ο σκετσογράφος θα πρέπει να έχει την ελευθερία να σατιρίζει πράγματα και να λέει πράγματα ελεύθερα. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα προσπαθήσεις να το κόψεις ένα σκετσογράφο, τότε χάνεται το χιούμορ. Ναι. Βεβαίως, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση, αυτό εγώ το αντιλαμβάνομαι ότι ο καθένας πρέπει να έχει τα δικά του όρια και πώς θα αντιλαμβάνεται σε αυτό που θέλει να πει. Η ελευθερία του λόγου, της έκφρασης, και άλλο είναι το να, ο τρόπος που εμείς εκφραζόμαστε να δημιουργούν προβλήματα ή να καταπατούν δικαιώματα άλλο. Ναι. Θα ήθελα να... Απλά είναι μια γραμμή στην οποία ο καθένας έχει την ευθύνη να αναλογιστεί αν την... Ναι, καταλαβαίνω, αλλά να σας επισημάνω ότι ο μόνος ο οποίος θα μπορούσε να πει την αλήθεια στον Βασίλη για να μιλήσει ελεύθερα ήταν ο γελοτοποιός. Ο οποίος θα μπορούσε να πει οτιδήποτε και χωρίς να κινδυνεύει να χάσει το κεφάλι του. Τώρα τελευταία αφιβάλλω. Μπορεί και να το χάσει. Ναι, καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε. Απλά έχω την εκτίμηση ότι σίγουρα δεν είμαστε 50 χρόνια που ήταν διαφορετικές και αντιλήψεις. Σίγουρα. Ο κάθε καλλιτέχνης ή ο καθένας που εκφράζεται οφείλει να έχει τα δικά του όρια στο πού σταματά ο τρόπος που σκέφτεται χωρίς να περιορίζεται σε αυτό που είπατε πριν. Η σάτυρα είναι σάτυρα. Ναι, ναι. Για οτιδήποτε. Και πρέπει να έχει περισσότερη ελευθερία η σάτυρα. Από, παράδειγμα, σκάρει από τον πολιτικό λόγο. Ναι. Η σάτυρα χρησιμοποιεί τη φαντασία, χρησιμοποιεί την ελευθεροστομία. Όλα αυτά τα οποία, ναι, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο σκητσογράφος σε εργαλεία και να αποδώσει περισσότερο αυτό το οποίο θα. Μήπως έχει σημασία, κύριε Μητίδη, γιατί είναι διαφορετικό να εκδοθεί ένα βιβλίο και είναι διαφορετικό, για παράδειγμα, να επιλεγεί πρωτοσέλιδα ή στο πιστόφυλλο μιας εφημερίδας. Συμφωνούμε. Έχει και σημασία πού και πώς. Δηλαδή, αν το να εκφράζεται ένας καλλιτέχνης μέσα στον χώρο του, σε κάτι που θα. Αν θέλει να στείλει μηνύματα, νομίζω υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Ναι, ίσως. Ναι, υπάρχει. Πρώτα απ' όλα, ο σκητσογράφος ή ο κάθε καλλιτέχνης, ο οποίος έχει το δικό του λογαριασμό στα μέσα δικτύωσης, μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, μιας και αυτά βγαίνουν έξω στους φίλους του και στους γνωστούς ή οτιδήποτε fans μπορεί να έχει και να... Ναι, με αυτήν τη σημασία είναι ελεύθερος να εκφραστεί περισσότερο από ότι... Γιατί είναι μόνος του βασικά με την σελίδα του, ναι. Και με την εφημερίδα. Υπήρχε μια τρόπο να διστακτικότητα στον σκητσογράφο. Τι θα έκανε, μήπως και όχι για τους πολιτικούς, αλλά να μιλήσει ελεύθερα ή ας πούμε να χρησιμοποιήσει κάποιες βρισχές που θα έπρεπε να τις χρησιμοποιήσει για να εκφραστεί περισσότερο και να εκφράσει την αγανάκτηση του περισσότερο. Εδώ στο Facebook, ναι, μπορεί να έχει αυτή την ελευθερία. Ναι, διότι κατά καιρούς γίνονται επιθέσεις και στον ποιητή, στον φιλελεύθερο. Βέβαια, σέβεται ο καθένας το τι θέλει ο άλλος με τον τρόπο με τον οποίο θέλει να εκφραστεί. Μπορεί να ασκείται κριτική, έτσι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι προσπαθείς να κλείσεις το στόμα του άλλου ή να του πάρεις το στυλό και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται. Ακριβώς έτσι. Είμαστε σε μια διαδικασία που τα πάντα κρίνονται, αλλά δεν λογοκρίνονται. Ακριβώς. Ακόμα και ο σκητσογράφος κρίνεται. Δείτε ότι υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις κάτω από τα σκίτσα στα οποία γράφουν οι διαφορετικοί. Ναι, αυτό λέω. Ναι, ναι, ναι. Και διότι για τους μεν είναι έτσι, για τους άλλους είναι κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Ναι. Οπότε καμιά φορά υπάρχει διάλογος. Δηλαδή προβληματίζει και αρχίζει ένας διάλογος παγιά ακόμα περισσότερο για αυτό το θέμα. Όπως τώρα, ας πούμε, ναι, αυτό με το εμβόλιο, με τα εμβόλια που υπάρχει μια διαφορά απόψεων, ναι, μπορώ να πω ότι ανησυχεί τον κόσμο ή από την άλλη, ναι. Υπάρχει αυτή η αντιδικία και αυτό εκφράζεται. Μάλιστα.
Λοιπόν, κύριε Μητρίδη, να σας ευχαριστήσουμε. Μόνο να σας πείτε πού μπορεί κανείς να προμηθευτεί και τον Άσο το Ιώ, αλλά και προηγούμενες εκδόσεις σας. Ναι, το βιβλίο αυτό υπάρχει σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία όλων των πόλεων.